Ο Δήμαρχος Τρικαίων και πρόεδρος της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Μιχάλης Θαμήλος εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως αποδεικνύονται μοιραίοι για τον νομό γιατί απλά ήθελαν, όπως είπε, να είναι άμοιροι ευθυνών. Δυστυχώς κατέληξε θα συνδυάσουν τη βουλευτική του θητεία με μια μαύρη σελίδα για τον νομό Τρικάλων. Από την πλευρά του τώρα, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχιλλέας Μανούρας σημειώνει πως ο περιορισμός της συζήτησης, όχι απλά στο χωροταξικό αλλά και στο αριθμητικό, και την προσπάθεια της μεταρρύθμισης αδικεί αλλά και στερεί από τη δημόσια συζήτηση την ουσία της ίδιας της μεταρρύθμισης. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε τον πρώτο αποκλεισμό δρόμου. Οι κάτοικοι του Δήμου Βασιλικής απέκλεισαν την Εθνική Οδό Τρικάλων Καλαμπάκας, διαμαρτυρόμενοι για την κατάργηση του Δήμου Νεοχωρίτη. Πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν να γίνουν 6 δήμοι στο νομό Τρικάλων, αλλά δυστυχώς σε μια νύχτα έγιναν 4 και πιστεύουμε ότι αυτό ήταν παρέμβαση από κάποιους, εμείς μπορούμε να τους ονομάσουμε, όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του νομού Τρικάλων, αλλά και την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία σε μια νύχτα μετά τις 11.30 ώρα αποφάσισε και έστειλε επώνυμα προς το